μεγαλύτερα προβλήματα στον κλάδο της εστίασης είναι και η χρηματοδότηση και η ρευστότητα, είναι το λειτουργικό κόστος που έχει αυξηθεί υπέρμετρα τα τελευταία 2 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, για όλους τους κλάδους της οικονομίας η αύξηση του λειτουργικού κόστους κυμαίνεται γύρω στο 40%, για την εστίαση ξεπερνά το 42-43%. Σε συνδυασμό με ιδιαίτερα προβλήματα που έχουμε και με τα δημοτικά δικαιώματα σε επίπεδο κόστους και με τα δημοτικά τέλη καταλήψης πεζοδρομίων πλατειών και το δημοτικό φόρο, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στον κλάδο, δηλαδή η εκτίμηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων είναι ότι σήμερα που μιλάμε λείπουν τουλάχιστον 40-50.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα στους εποχιακούς προορισμούς, στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, και έχει να κάνει και με το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, γιατί μπορεί το 2023 να ήταν μια εξαιρετική χρονιά και σε επίπεδο αφήξεων αλλά και σε επίπεδο τζίρου που δημιουργήθηκε και ωφέλησε την εθνική οικονομία. Ξεπεράσαμε δηλαδή το 2019, είμαστε πάνω των 20 δισεκατομμυρίων η συμβολή του τουρισμού στην οικονομία της χώρας. Αυτό θα κινδυνεύσει την πορεία, είτε μιλάμε για την εστίαση είτε μιλάμε για τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, από την κακή παροχή υπηρεσίας. Όταν δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό, είναι βέβαιο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υποδέστερες των προσδοκιών και των πελατών μας. Πώς έχει προκύψει αυτό το κενό, κύριε Καβαθά, έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα και πώς μπορεί να καλυφθεί, να μειωθεί? Ξέρετε, το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ. Τώρα ενδεχόμενα το έβγαλε στην επιφάνεια η πανδημία. Έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο της παραίτησης. Της παραίτησης εννοώ, ξεκίνησε από τις ΗΠΑ μετά την πανδημία, τον εργαζόμενο από τη λογική της υπερπροσφοράς εργασίας. Θέλω να ζήσω, καλύτερα, δουλεύοντας λιγότερες ώρες και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Το δεύτερο πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο είναι ότι η κατεύθυνση που έχουμε ως κοινωνία, και εδώ είναι ένα θέμα αλλαγής κουλτούρας της ίδιας κοινωνίας, είναι ότι κατευθύνουμε τα παιδιά μας να γίνουν, να πάνε στα πιθανότητα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα το εργατικό δυναμικό το οποίο βγαίνει υψηλού επίπεδου και βεβαίως αναζητά αμοιβές αντίστοιχες και του επίπεδου των γνώσεων, και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που έχουν να βρουν δουλειά σε άλλους χώρους και ιδιαίτερα και στο εξωτερικό, γιατί η φυγή συνεχίζεται επιστημονικού προσωπικού. Άρα πρέπει να ξαναδούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να δούμε την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση, την οποία έχουμε υποβαθμίσει στην Ελλάδα και κοινωνικά αλλά και στην εφαρμογή, στην πράξη. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε το χαμηλό μισθολόγιο.